Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Άλλο ένα λουκέτο στην αγορά, αυτή τη φορά στο εργοστάσιο της Πίτσος του Ρέντι, αφού η εταιρεία, η γερμανική εταιρεία στην οποία ανήκε η Πίτσος, αποφάσισε να διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα στην Ελλάδα. Για περισσότερα μαζί μας η Ελένη Μπότα. Την απόφαση της ΤΕΤΑ, όπως είπες και εσύ, να σταματήσει την παραγωγική της δραστηριότητα στην Ελλάδα, έλαβε η γερμανική εταιρεία Bosch & Siemens, βάζοντας λουκέτο στο εργοστάσιο της Πίτσος του Ρέντι. Όπως ενημέρωσε με επιστολή της στους εργαζόμενους, η γερμανική εταιρεία μέχρι το τέλος του έτους το εργοστάσιο θα κλείσει και θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται, έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα εθελοντικής αποχώρησης και όσοι από τους εργαζόμενους θέλουν, θα πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Η Πίτσος, για να πούμε και λίγα πράγματα για το ποια ακριβώς είναι μια εταιρεία η οποία μετρά 150 χρόνια στην Ελλάδα. Ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Το 1977 εξαγοράστηκε από τη Γερμανία. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Όλοι νομίζαμε ότι τα τελευταία χρόνια, για πολλά χρόνια, ήταν ελληνική. Ακριβώς. Δεν ήταν όμως. Το 1977 εξαγοράστηκε από την Bosch και τη Siemens. Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις είχαν μειωθεί της εταιρείας και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ισολογισμού της απασχολούσε γύρω στα 490 άτομα. Αυτό είναι ένα ακόμη λουκέτο. Μετράμε ήδη το τελευταίο διάστημα άλλα δύο και υπάρχει ένας προβληματισμός το τι γίνεται τελικά. Είχαμε την περίπτωση της ΛΑΗΣ, η Unilever, η οποία αποφάσισε να πουλήσει τον κλάδο των ελαιολάδων και να πουλήσει και το εργοστάσιο που είχε για τα ελαιόλαδα στην Πειραιώς. Και επίσης είχαμε πρόσφατα και το κλείσιμο του μεγαλύτερου εργοστασίου παγωτού στην Ελλάδα, της Φρονέρι Ελλάς, το οποίο ανήκει στην Εστιλέ. Και εκεί ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Στελέχη με τα οποία της αγοράς, με τα οποία συνομίλησε το Insider, μας είπαν ότι η τάση, το σταμάτημα δηλαδή της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, κυρίως από πολυεθνικές εταιρείες, αναμένεται να συνεχιστεί και να κορυφωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Η ελληνική αγορά έχει συρρυκνωθεί, η κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά, οπότε πλέον η ελληνική αγορά δεν ενδείκνεται για παραγωγική δραστηριότητα. Δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Το τι μελιγενές θα το δούμε σύντομα.